Όμως πάμε τώρα να μιλήσουμε για θέατρο. Το ξέρετε ότι εδώ στην εκπομπή μας αρέσει πάρα πολύ το θέατρο και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εξαιρετικές παραστάσεις. Θα καλησπερίσω λοιπόν στο σημείο αυτό την Ελένη την Παργινού, ηθοποιό και σκηνοθέτη της συγκεκριμένης παράστασης. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ μεταξύ μας και θα αναφερθούμε στο Αναφορά σε μια Ακαδημία, που είναι το θεατρικό έργο που θα δούμε σήμερα και αύριο στο Θέατρο Έκφρασης, στην Αρβαντινού 14, στις 9 και 4 το βράδυ. Οπότε να ξεκινήσουμε φυσικά με σένα, να μας πεις 2-3 πράγματα γι' αυτό. Για την παράσταση. Mm-hmm. Ναι, είναι το διήγημα του Φραντς Κάφκα, Αναφορά σε μια Ακαδημία. Πρόκειται για μια αλληγορική ιστορία ενός πιθήκου που εξανθρωπίζεται προκειμένου να επιβιώσει. Μιλάμε φυσικά για τον άνθρωπο, για την πορεία του μέσα στο κοινωνικό αυτό ιστό, για τις περιπέτειές του, για την προσπάθεια της ανθρώπινης ύπαρξης να συμβιβαστεί, να υπάρξει, εν πάση περιπτώσει, μέσα στις δυσκολίες και τις παγίδες αυτού της κοινωνίας σήμερα. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό έργο, εγώ θα πω γενικώς. Μιλάω και για το έργο του Κάφκα τώρα, δεν ξέρω το δικό σας. Ναι. Θα έχουν ευκαιρία να το δω και εγώ ή σήμερα ή αύριο στις 9 και 4 στο Θέατρο Έκφραση. Δεν ξέρω αν το φοβηθήκατε λίγο όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί δεν είναι και λίγο πράγμα να ανεβάζεις Κάφκα, έτσι. Ναι, όχι, καθόλου. Το διήγημα είναι από μόνο του ανεξάντλητο και από τα νοήματα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά εγώ όταν ήρθα σε μία πρώτη επαφή με αυτό το διήγημα, ξεκίνησα να το διαβάζω και το διάβαζα συνεχόμενα ακατάπαυστα και τα νοήματα δηλαδή που βγαίναν ήταν απίστευτα. Ναι, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με αυτό, γιατί έχουμε μία τάση και εγώ ήθελα τη δυσκολία λίγο μπροστά. Mm-hmm. Από τη μία είναι αυτό ότι είναι ένα τεράστιο κείμενο, από την άλλη επειδή είναι ένα τεράστιο κείμενο, σου δίνει και την ασφάλεια, κάπως εντός εισαγωγικών ασφάλεια, να δουλέψεις πάνω σε αυτό, να βρεις τρόπους να το προσεγγίσεις. Σαφέστατα, οι προκλήσεις μας κάνουν πάντα καλύτερους, έτσι, και φαντάζομαι και σαν ηθοποιούς και σε οποιοδήποτε χώρο. Ναι. Λοιπόν, να πάμε αρχικά στην ιδιότητά σου σαν ηθοποιός πρώτα και μετά θα σε πάω στη σκηνοθεσία, γιατί έχεις τη σκηνοθεσία στο συγκεκριμένο έργο. Παίζετε μαζί με την Κατερίνα την Παρίσου, ναι, έτσι, να πούμε. Θέλεις να μου πεις λίγο για το ρόλο της κάθε μίας, έτσι, τι συμβαίνει ακριβώς, ό,τι μπορείς να μας αποκαλύψεις γι' αυτό, για να μην μας αποκαλύψεις πολλά, ό,τι μπορείς. Λοιπόν, είναι ένα διήγημα. Εμείς το προσεγγίζουμε με σωματικά εργαλεία, αλλά αφηγούμαστε την ιστορία. Οπότε το πρώτο ζητούμενο είναι να αφηγηθούμε την ιστορία. Εμείς είμαστε οι φορείς αυτής της ιστορίας, είμαστε οι αφηγητές δηλαδή. Οπότε ξεκινάει η αφήγηση και μέσα από αυτό βλέπουμε την ιστορία του πιθήκου που εξανθρωπίζεται σιγά σιγά. Mm-hmm. Εγώ θα πω, επειδή έχω δει κάποιες φωτογραφίες, ναι, που έχετε κάνει και ένα εξαιρετικό σκηνικό, γενικότερα έχει ένα περιβάλλον ιδιαίτερο. Το σκηνικό έχει μία παράλληλη αφήγηση. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε τη μεζούρα, που είναι ένα συμβολισμός που χρησιμοποιήσαμε στην παράσταση, το οποίο δηλώνει το μέτρο, τον περιορισμό, το όριο, το μέχρι εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα στην παράσταση, οι δύο αφηγητές δεν ξεφεύγουν ποτέ από αυτό το χώρο. Ίσα-ίσα οριοθετείται, μικραίνει δηλαδή, περιορίζεται κι άλλο ο χώρος, αλλά δεν ξεφεύγεις ποτέ από το όριο, δεν φεύγεις ποτέ πέρα από εκεί. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα όρια. Ξεχωριστή σημασία σίγουρα. Η σχέση σας τώρα μεταξύ των δύο, έτσι, πάνω στη σκηνή, πώς είναι, γιατί έχετε παίξει και με μεγάλη επιτυχία από ό,τι ακούω, έτσι, και στην Κέρκυρα και στην Πρέβεζα και σε αυτά πιο πριν. Πώς είναι, έτσι, η χημεία μεταξύ σας? Εντάξει, με την Κατερίνα έχουμε σπουδάσει μαζί κιόλας, έχουμε υπάρξει και στο παρελθόν. Υπήρχε εμπιστοσύνη, αμοιβαία. Δουλέψαμε 5 μήνες. Χρειάστηκε η Κατερίνα να έρθει στην Κεφαλονιά, εκεί προετοιμάστηκε και δουλεύτηκε το έργο. Mm-hmm. Εκεί υπήρχαν δηλαδή οι ευκολίες του χώρου κτλ. Οπότε με αμοιβαία εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Εδώ θέλω να πω και το βασικό συνεργάτη, το μουσικό. Η μουσική είναι του Κώστα του Φρατζή. Έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά που ολοκληρώνει το σύνολο και το puzzle. Δουλέψαμε μαζί και ξεκινήσαμε μαζί το εγχείρημα του να ξεκινήσουμε μια δουλειά μαζί.
Είναι γεγονός και καλά κάνεις και το αναφέρεις ότι το θέατρο, μια παράσταση για να βγει, είναι μια τεράστια ομαδική δουλειά. Συνολική. Και, ναι, και μια δουλειά που ο κάθε ένας έχει το δικό του ρόλο. Έτσι. Και η μουσική παίζει τον ρόλο και τα σκηνικά και τα κοστούμια. Θα αναφερθούμε στους συντελεστές φυσικά στη συνέχεια αναλυτικά, γιατί αξίζει τον κόπο. Αλλά σημαντική είναι και η σκηνοθεσία. Ναι. Και έχεις αναλάβει εσύ αυτό το δύσκολο έργο παράλληλα με την. Τέτοια είναι η πρώτη σου σκηνοθετική απόπειρα. Είναι η πρώτη μου σκηνοθετική προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια κι εγώ να πειραματιστώ με κάποια εργαλεία. Έχουμε βάλει ως κέντρο. Στο κέντρο, μάλλον, έχουμε βάλει το σώμα. Έχουμε βάλει το σώμα, από εκεί ξεκινάμε. Προσπαθήσαμε να το δούμε με διάφορους τρόπους. Σωματικά και αφηγηματικά εργαλεία, λοιπόν. Mm-hmm. Αυτά ήταν τα εργαλεία μας και προσπαθήσαμε να πειραματιστούμε μία σκηνική γλώσσα, ενδεχομένως. Mm-hmm. Πόσο διαφορετικός είναι ο ρόλος του σκηνοθέτη με τον ηθοποιό, έτσι. Ποιες είναι οι διαφορές? Φαντάζομαι ο σκηνοθέτης είναι λίγο πιο δύσκολο. Η εμπειρία, η τελευταία εμπειρία αυτή, ναι, είναι πιο, όχι, δεν ξέρω αν θα πω πιο δύσκολο, αλλά σίγουρα είναι κάτι δικό σου, είναι κάτι ολοκληρωμένα δικό σου, είναι κάτι ολοκληρωμένο. Και οφείλεις να το φτάσεις μέχρι το τέρμα. Αυτό. Ναι, όχι, έχει δυσκολίες και... Εντάξει, να μου πείτε δεν έχει δυσκολία ο ηθοποιός, όχι, αλλά όλα έχουν, είναι κάτι όλα έχουν. Απλώς νομίζω ότι το να φτιάχνεις κάτι και να το παρουσιάζεις έχει τη χαρά του ότι μπορείς να επικοινωνείς μία δική σου προσέγγιση. Mm-hmm. Αυτό είναι καλό. Ναι, σίγουρα. Είναι ένα δημιούργημα δικό σου και η δυσκολία για μένα, νομίζω, που δεν έχω ασχοληθεί με το θέατρο, έτσι το λέω συνέχεια, στη συνεθεσία είναι ότι πρέπει να συντονίσεις κιόλας και τα άλλα άτομα, δηλαδή... Δεν είσαι, ας πούμε, εσύ και ο εαυτός σου και εντάξει, σκηνοθετώ τον εαυτό μου και ξέρω τι θα κάνω. Όχι. Χρειάζεται και ένα συντονισμό. Σαφώς συντονισμός, αλλά και να κοιτάμε όλοι μάλλον στο ίδιο σημείο. Δηλαδή να έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο. Mm-hmm. Να υπάρξει ένας κώδικας, δηλαδή κοινός στην ομάδα. Mm-hmm. Ακούμε τώρα συνέχεια για το έργο του Κάφκα και για το συγκεκριμένο έργο του Κάφκα ότι έχει πάρα πολλά μηνύματα σίγουρα, ότι είναι και αρκετά επίκαιρο. Ισχύει αυτό, μπορούμε να το πούμε ότι εγώ νομίζω επίκαιρο. Ότι ήταν, είναι, ότι πάντα είναι επίκαιρο. Έχει δηλαδή, μια δεν διαχρονικότητα. Έχει μια διαχρονικότητα. Δηλαδή μιλάει για την ύπαρξη του ανθρώπου, μιλάει για το διακαή πόθο της ελευθερίας και την απογοήτευση όταν αυτή δεν υπάρχει. Mm-hmm. Άρα νομίζω ναι, δεν νομίζω ότι είναι μόνο για το... Είναι πάντως ένας διαχρονικός προβληματισμός και είναι κάτι που ταλανίζει συνεχώς τον άνθρωπο σαν άνθρωπο. Την ανθρώπινη ύπαρξη, ναι. Mm-hmm. Ναι. Η αντιδράση τώρα του κοινού, έτσι που είπα, παίξετε στην Κέρκυρα, παίξετε στην Πρέβεζα, έτσι σε διάφορες περιοχές εδώ γύρω. Ναι, ήταν συνειδητή επιλογή να ξεκινήσουμε. Ξεκινήσαμε από την Κεφαλονιά, από όπου και προετοιμάστηκε η παράσταση. Συνέχισε στην Πρέβεζα, στην Κέρκυρα, σήμερα και αύριο στα Ιωάννινα και θα είμαστε στην Αθήνα, στο Θέατρο Σημείο, από 14 Νοέμβρη μέχρι 6 Δεκέμβρη, κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Mm-hmm. Ήταν συνειδητή επιλογή να ξεκινήσουμε έτσι. Mm-hmm. Ξεκίνησε με το ότι υπήρχαν κάποιες ευκολίες, δηλαδή ο χώρος βρέθηκε εκεί εύκολα, είχαμε έτσι το χρόνο, είχαμε την ασφάλεια του χρόνου και την υπομονή να χτίσουμε πράγματα στο δημιουργικό και σιγά σιγά αποφασίσαμε να το σιγά σιγά να το επικοινωνούμε. Mm-hmm. Όλο και πιο μακριά από το σημείο έναρξης. Σωστό. Οι αντιδράσεις όμως του κοινού, ποιες είναι και το ρωτάω κυρίως γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από πολλούς ηθοποιούς που έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή ότι κάθε πόλη είναι ξεχωριστή, κάθε πόλη αντιδρά διαφορετικά. Πώς το εισπράττεις εσύ όλο αυτό? Εμείς δεν μπορώ να πω ότι είναι διαφορετικό. Εμείς έχουμε σημειώσει με ευχάριστη έκπληξη ότι οι παραστάσεις που μέχρι τώρα έχουμε κάνει, το κοινό έχει ανταποκριθεί αρκετά καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω επειδή και το ίδιο η θεματική αφορά τον άνθρωπο, τον ίδιο τον άνθρωπο, νομίζω ότι ο κόσμος επικοινωνεί με το έργο. Mm-hmm. Επικοινωνεί με την παράσταση και αυτό είναι ζητούμενο. Και μεγάλη μας χαρά, βέβαια.
Σαφέστατα. Και έχω την αίσθηση ότι το θέατρο, γενικότερα η τέχνη, έχει και έναν σκοπό να προβληματίσει, δηλαδή να πας να δεις μια παράσταση και να κερδίσεις κάτι. Αυτό είναι ακριβώς το ερωτηματικό. Αυτό που βάζουμε σε εμάς όταν ξεκινάμε τη δουλειά, ένα μεγάλο ερωτηματικό να δούμε τι θα δούμε μπροστά μας και το ερωτηματικό, ο προβληματισμός δηλαδή, που προσπαθούμε να μεταφέρουμε. Mm-hmm. Πολύ ωραία, αλλά να σε εκμεταλλευτώ λίγο παραπάνω, έτσι, να μάθουμε 2-3 πράγματα περαιτέρω για σένα. Θα ήθελα να μου πεις λίγο το πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το μικρόβιο της υποκριτικής, γενικώς με την υποκριτική. Ναι, εγώ ξεκίνησα από χορό. Οι σπουδές μου, είχα σπουδές, σπούδασα στη Ραλουμάνου, στην κρατική σχολή χορού, έκανα κάποια σεμινάρια στο εξωτερικό κτλ. Και συνέχισα με τη τελείωσα δραματική, έκανα κάποιες δουλειές ως ηθοποιός, ως βοηθός σκηνοθέτη και κάποια στιγμή είπα να βουτήξουμε και στερα σε πιο δημιουργικά νερά. Αυτό. Είναι όντως μικρόβιο ή είναι... Τι ακριβώς είναι, είναι μια έντονη επιθυμία, είναι το ταλέντο που πρέπει να έχει κάποιος για να ασχοληθεί με το θέατρο. Νομίζω ότι το πρώτο είναι η επιθυμία. Ξεκινάς από την επιθυμία. Το ταλέντο είναι κάτι που δεν μπορώ να το ορίσω, δεν ξέρω τι είναι. Έχω δει ανθρώπους που έχουν δουλέψει πάρα πολύ, που ενδεχομένως να μην είναι αυτό που λέμε, αλλά επειδή ακριβώς δούλεψαν και έχουν εμβαθύνει σε αυτό το οποίο κάνουν, έχω δει απίστευτα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι όσο πιο πολύ θες κάτι, αρχίζεις και ασχολείσαι με κάτι. Όσο περισσότερο ασχολείσαι με κάτι, όσο πιο πολύ εμβαθύνεις αυτό, τόσο περισσότερο περπατάς και έχεις να δώσεις. Τώρα, έχετε κάνει την εξαιρετική αυτή δουλειά, το αναφορά σε μια ακαδημία που όλοι μας έχουν την ευκαιρία να απολαύσουμε σήμερα και αύριο στο θέατρο Έκθεση Τερβαντινού. Ναι, 14. Σε ένα πολύ ωραίο χώρο που κι εμείς πρώτη φορά ερχόμαστε εδώ, αλλά πραγματικά έτσι είναι πολύ ωραίος και φιλικός και ωραίος χώρος. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά όλα τα παιδιά και ο Χρήστος ο Χρήστου και η Μίνα Παπά, όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικά και φιλοξενούν και πάρα πολύ καλές παραστάσεις. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι και η δικιά σας, ξαναλέω, δεν την έχω δει, αλλά επιφυλάσσομαι θα τη δω σίγουρα, δεν τη χάνω κι εγώ προσωπικά. Ωστόσο, εσύ έχεις κάποια άλλα σχέδια, κάποιο ρόλο που θα ήθελες να παίξεις, κάποιο έργο που θα ήθελες να ανεβάσεις? Προς το παρόν θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι της αναφοράς, να δούμε κι εμείς λίγο από πάνω τι κάναμε μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι εντάξει, έχει κάπως ήδη γεννηθεί ανάγκη να πάμε και σε κάτι επόμενο. Αλλά το πρώτο που θέλουμε να δούμε είναι αυτό, δηλαδή να δούμε με την πρώτη προσπάθεια τι κάναμε. Πάντως εγώ να συνημερώσω στο σημείο αυτό ότι η πόλη μας έχει ένα ιστορικό, αγαπάει πολύ το θέατρο. Και δεν ξέρω, κοιτάξτε με να αναγκαστείτε να ξανάρθετε, δηλαδή να κάνουμε παράταση. Μακάρι. Γιατί οι εντυπώσεις είναι πολύ καλές. Ναι, δεν ξέρω τι περιμένετε. Το γενιώτικο κοινό έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι αγαπάει το θέατρο και τις καλές δουλειές τη στηρίζει. Γι' αυτό σας λέω ότι σήμερα και αύριο, τις έχετε προγραμματίσει παραστάσεις. Κοιτάξτε, μην πάτε και μέχρι Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν έχετε τον χρόνο να πάρετε παράταση. Μακάρι να πάνε όλα καλά και. Τέλεια. Αυτό θα ήταν μεγάλη χαρά για μας. Τέλεια. Λοιπόν, στο σημείο αυτό όμως νομίζω αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε και τους συντελεστές, γιατί είπαμε είναι μια συνολική δουλειά. Δεν ξέρω αν θες να τους αναφέρεις εσύ ή να επισφεύσω εγώ τα σκονάκια μου εδώ πέρα. Καλύτερα να χρησιμοποιήσεις τα σκονάκια, για να μην διαφάσουμε κανένα. Τη μετάφραση έχει κάνει η Δανάη Σπηλιώτη, που έχει κάνει μια εξαιρετική μετάφραση και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και για μας. Τη μουσική την έχει κάνει ο Κώστας Σοφρατζής. Τα σκηνικά η Μαρία Τερέζα Ντεροζάριο. Τα κοστούμια μας τα έχει κάνει η Γιάννη Ρεσβάνη. Είναι καλή, τα θυμάται όλοι, ηθοποιός, καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς θα παίξουμε. Φωτισμούς. Φωτισμούς έχουμε κάνει μέχρι εδώ, συνεργαζόμαστε με τον Γρηγόρη τον Μαυρογιάννη, τον Μάκη τον Βαγγελάτο. Στην Αθήνα θα έχουμε τον Περικλή τον Μαθιέλη. Ωραία. Τι άλλο έχουμε, το mastering, Φίλιππος Αλαπάτας. Φίλιππος Αλαπάτας, τις φωτογραφίες της παράστασης, τη φωτογραφία της παράστασης έχει κάνει η Διονυσία Ντιούκ. Το βίντεο της Ράκη. Βίντεο teaser, η Έλληνα Εμπονέλη. Τι άλλο, σχεδιασμό αφήσεως προγράμματος. Διονυσία Φουκά. Ορίστε, εντάξει, το έχει, καταλαβαίνετε. Διονυσία Φουκά, φυσικά, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Έχουμε δουλέψει στενά, δεν είναι. Σωστό, ακριβώς. Και φυσικά είπαμε ότι στο έργο θα σας δούμε εσένα, την Ελένη την Παργινού δηλαδή και την Κατερίνα την Παρίσου. Παρίσου, επίσκηνης. Οι άλλοι είναι οι κρυφοί ήρες, οι αφανοί ήρες. Και εσύ.
Ναι, ναι, ναι. Επίσης. Πες μου τώρα λοιπόν έναν λόγο για να έρθουμε όλοι να σας δούμε το βράδυ. Τι να σου πω, νομίζω ότι καταρχήν ότι το κείμενο από μόνο του έχει ένα ενδιαφέρον και όπως για μένα έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση, φαντάζομαι να έχει και για εσάς. Αυτό. Το σωματικό έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Το χώρο σε το θέατρο έκφραση είναι επίσης ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος. Νομίζω κάθε λόγος. Να γνωρίσετε τη δουλειά μας. Νομίζω τα είπες όλα. Είναι ένας από τους πάρα πολλούς. Βασικά είναι λίγοι από τους πάρα πολλούς λόγους. Εγώ θα πω γιατί το βασικότερο θεωρώ το και το πιστεύω σχεδόν ακράδαντα, θα μπορούσα να πω. Βέβαια δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για κανένα. Ότι το θέατρο πάνω απ' όλα είναι μια μορφή ψυχαγωγίας. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο διασκέδαση. Mm-hmm. Έτσι και πάντα από μια παράσταση κερδίζουμε κάτι. Ο καθένας. Ανάλογα πώς το βλέπει, έτσι, ανάλογα και με τα βιώματά του, και μιλάμε για ένα εξαιρετικό έργο. Εξάλλου, αναφορά σε μια ακαδημία του Κάφκα, σήμερα και αύριο στο θέατρο Κριστίνα Ρεβεντίνου 14, είναι στις 9 και 4. Στις 9 και 4. Έτσι, διάρκεια παράστασης, να πω εγώ, να το πούμε στο σημείο αυτό, είναι 55 λεπτά. Οπότε, προγραμματίζει το χρόνο σας, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Σας τα έχουμε πει όλα, νομίζω, Ελένη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και με το καλό να σας ξανά έχουμε και εδώ στην πόλη γενικώς με και χαρά. Εδώ στο μεταξύ μας. Με μεγάλη χαρά. Ραντεβού λοιπόν σήμερα το βράδυ ή αύριο στο θέατρο Έκφρασης στην Αρβεντίνου 14.